σπασμένα τζάμια. Οι επιδοξιλιστές που εισέβαλαν με γιο ταχύ σε κοσμηματοπολείο στην Αρτέμιδα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα άφησαν πίσω τους εικόνα καταστροφής. Αφού άρπαξαν χρυσαφικά και κοσμήματα εξαφανίστηκαν. Όμως μισή ώρα αργότερα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Φιλή. Η καταδίωξη κράτησε μέχρι τα νεόκτιστα ασπροπύργου. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το αυτοκίνητο των δραστών λίγο πριν από τον καταβλισμό των Ρωμά. Οι δύο δράστες που επέβαιναν στο όχημα προσπάθησαν να διαφύγουν, ενώ σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο ένας τους απείλησε με όπλο. Τότε ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό. Οι δύο ληστές τελικά συνελήφθησαν. Όλα αυτά λίγες ώρες μετά τη σύλληψη 5 ατόμων που έκλεβαν αυτοκίνητα και τα χρησιμοποιούσαν ως πολιορκητικό κρυό για να ληστεύουν καταστήματα. Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου έχουν γίνει 12 εισβολές σε καταστήματα με γιοταχή, προκαλώντας κάθε φορά σοβαρές υλικές ζημιές.